Από τα γεγονότα της Κυριακής το βράδυ υπήρξαν τραυματισμοί οπαδών του ΠΑΣΟΚ. Είναι, θα λέγει κανείς, θαύμα που δεν είχαμε θύματα σε βαριά κατάσταση ή και θανάτους ακόμα, όταν εξκατολίζονταν τεράστιες πέτρες, όταν
Ελιέρω το επίθεση με κλόμπς και με νοστάλια. Υπάρχουν και κάποια ντοκουμέντια να σας δείξουμε το τι άφησαν αυτές οι βαρβαρές ορδές μετά την επέλασή τους. Η επίθεση λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ είναι και το ζήτημα. Έχουμε εδώ λοιπόν ντοκουμέντα και με καρτερικότητα θέλαμε να δείτε όλο το θέμα. Είδατε και είναι πράγματι συγκλονιστικό. Θυμίζει τη δράση του παρακράτους και της Χούντας ο τρόπος που τον αφήνει. Αλλά πέρα από αυτό, είναι σίγουρο ότι όχι δεν υπήρχε κράτος, αλλά το κράτος συμπαραστάθηκε σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό είναι το ανησυχητικό φαινόμενο. Εγώ είχα την τύχη μέσα σε εισαγωγικά τον εαυτό να δω όλη αυτή τη κασέτα, να τη δω ζωντανή. Όταν έκλεισε το εκλογικό μου κέντρο, ανέβηκα επάνω στο δεύτερο όροφο στην πλατεία Γεωργίου, στο 4, που μένω και τα έβλεπα όλα από τον μπαλκόνι. Ένα πράγμα που δεν έδειξε ήταν το τίθενα αυτοκίνητο τύπου Volkswagen, κλειστό. Σταμάτησε μπροστά ακριβώς εκεί στην Πιμπάτη, άνοιξε την πόρτα, φώναξε κάποιος νεολαία από τα γραφεία του Βασιλιά και τους έδινε ρόπαλα. Αυτό δεν είχα φωτογραφική μηχανή και δεν είχα και βιντεοκάμερα να το πάρω εκείνη τη στιγμή. Έφυγαν κατευθείαν για τα κεντρικά γραφεία και είδα και τη σκηνή αυτή που πηδάγανε οι νεαροί σε στυλ καράτε και χτυπάγανε το αυτοκίνητο, το κλειστό που ήταν μπροστά, κάτω από τα μάτια της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί απαθείς τους κοίταγαν να κάνουν αυτές τις πράξεις. Το δικό μου εκλογικό κέντρο καταστράφηκε στις 4 τα ξημερώματα μετά από τη συμφωνία της διακομματικής ότι αφού κλείσουν τα εκλογικά κέντρα η αστυνομία θα συνεργαστεί και με τα κόμματα, τους επικεφαλείς των κομμάτων, αυτά τα όργανα που έχουν την ευθύνη. Τούτου καταδείχθηκε στην πράξη ότι ήταν μια μεθόδευση ακόμα στην όλη πορεία της εφαρμογής του σχεδίου, γιατί πράγματι εγώ αφού με ειδοποίησαν από τη σύντροφη από τη γραμματεία του κινήματος ότι πρέπει να κλείσω το εκλογικό μου κέντρο, το έκλεισα και έφυγα και μετά από μια μισή ώρα επέγραμμαν και κυριολεκτικά το κατέστρεψαν. Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτών των μαρτυρών από την απέναντι πολυκατοικία, η επιδρομή στο εκλογικό μου κέντρο έγινε ως εξής. Με την κάλυψη μιας μοτοσυκλέτας μπροστά, με ένα περιπολικό από πίσω και στη μέση η επιδρομή, πώς να τους χαρακτηρίσω, τους μισθοφόρους αυτούς που είχε η Νέα Δημοκρατία, ανενόχλητοι, κυριολεκτικά, προστατευόμενοι από την αστυνομία, κυριολεκτικά. Πραγματικά. Το βράδυ των εκλογών, διαπιστώνοντας κάποια πρωτόγνωρα πράγματα, ξαναγύρισε το μυαλό μου σε άλλες εποχές και είδα πάρα πολλές ομοιότητες. Ζήσαμε και είδαμε γεγονότα συγκλονιστικά.